Ανοίγει θέμα ξανά να δούμε τον προϋπολογισμό. Από ό,τι φαίνεται από τις τοποθετήσεις, ανοίγει θέμα να ξαναδούμε τον προϋπολογισμό της περιφέρειας Αττικής. Βάζει κανένας τέτοιο θέμα? Αν ανοίξει τέτοιο θέμα, εμείς ασφαλώς έχουμε τοποθετηθεί. Μάλιστα, θυμάστε ότι τοποθετηθήκαμε και στην Ορκομοσία για το παράδοξο που υπάρχει η προηγούμενη σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου να συζητάει προϋπολογισμό της περιφέρειας Αττικής που δέσμευσε τη σημερινή σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου και τη σημερινή διοίκηση να τον υλοποιήσει. Αν μπαίνει θέμα αναθεώρησης του προϋπολογισμού για το 2024, εμείς βεβαίως είμαστε εδώ να το συζητήσουμε και να πούμε και με στοιχεία και αποδείξεις όλα αυτά που συζητήσαμε και στον προϋπολογισμό. Πράγματι, υπάρχουν 900 τον αριθμό έργα τα οποία μεταφέρονται από προϋπολογισμό σε προϋπολογισμό από ποιο έτος, ξέρετε? Από το έτος 2011. Επειδή μην κάνει κανένας τον ανοίξερο εδώ μέσα, το έτος 2011 μεταφέρονται 900 έργα τα οποία στον προϋπολογισμό έχουν ένα κονδύλι 1.000 ευρώ, κάποια και λίγο περισσότερο απλά για να μένουν στην εγγραφή στον προϋπολογισμό, και μεταφέρονται, και τα περισσότερα ποια είναι? Είναι τα έργα τα οποία είναι αναγκαία, είναι τα έργα τα οποία θέλουν γενναία χρηματοδότηση, είναι τα αντιπλημμυρικά, είναι τα αντισεισμικά, είναι τα έργα τα αναγκαία για να σωθούμε από τις πλημμύρες, από τις φωτιές και όλες τις φυσικές καταστροφές, αλλά πολύ περισσότερο και για να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση στη ζωή των κατοίκων της Αττικής. Ανοίγει τέτοιο θέμα προϋπολογισμού? Εμείς εδώ είμαστε. Αν ανοίγει τέτοιο θέμα από τον κύριο Ιακημίδη, από τον κύριο Σγουρό, ανοίγει τέτοιο θέμα? Εμείς είμαστε υπέρ. Αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 2024, συζήτηση συγκεκριμένη. Ευχαριστώ.